Πώς γνώρισες τον άντρα σου? Α, τον άντρα μου εγώ ήμουνα περιβολάρισα, σου λέω. Είχα εργάτες. Και είχα μια γυναίκα, ήταν από τη Ρωσία κι αυτή, αλλά έμενε στην Πάτρα. Και μου έλεγε εμένα, εγώ θα σου δώσω ένα καλό παιδί. Εγώ θα σου πω, άσε μας, της έλεγα κι εγώ. Ναι. Έτυχε να πάω εγώ μια, πήγε, ήρθε αυτή εδώ και το είπες τώρα στον άντρα μου. Και ο άντρας μου λέει, τι θέλω, λέει, χωρίς να με δει, τι θέλω, λέει. Τέλος πάντων. Ήρθε, ήταν η νύφη μου εδώ και ήταν εκεί, στον Πειραιά ήταν και ήταν και αυτή η γυναίκα, θα σου δώσουμε και ένα. Στον Πειραιά είσαι τώρα. Στον Πειραιά, η νύφη μου δεν ήταν στον Πειραιά, πήγε έτσι. Ναι. Πήγε έτσι με σαφήρισα στη θεία μου, του πατέρα μου, την αδερφού, την γυναίκα. Λοιπόν, λέει το, πήγε και ο πατέρας μου, έτσι και πάει και ο πατέρας μου, είχε κάποια δουλειά ο πατέρας μου εκεί πέρα. Πήγε και ο πατέρας μου, γιατί είχαμε εμπόρια, ξέρεις, δίναμε πατάτες, φασόλια, ξέρεις τώρα. Πήγε και ο πατέρας μου εκεί πέρα. Λέει, να είναι ένα καλό παιδί και είναι έτσι και είναι προκομμένο και είναι τούτο και είναι εκείνο. Τώρα οι δικοί μας τι λέγανε, άμα είναι προκομμένος, εργατικός, κατάλαβες. Άμα είναι εργατικός και καλό παιδί, λέει, δεν ξέρω, λέει, θα έρθει το παιδί να το δει. Θα πάω, λέει, και θα στείλω την Αγγέλα. Λοιπόν, Αγγέλα με λέγανε, Αγγελική, όποιο θέλεις. Λοιπόν, έρχεται στο σπίτι, ήτανε περίπου χειμώνας, ήταν φθινόπωρος ήταν. Όταν έφευγα, έλεγα, κοίταξε μην αργήσεις πολύ, έχουμε να μαζέψουμε τις αγγλιές μου. Όλο δουλειές μου, λέει. Θεός χωρίστε. Λοιπόν, πήγα εγώ, πήρα το τρένο και πήγα εγώ, πήγα, κατέβηκα στον Πειραιά, πήγε, ήρθε του ξαδερφού μου η γυναίκα, από το τρένο με πήρε, πήραμε ένα ταξί, πήγαμε στο σπίτι, καθίσαμε εκεί. Η θεία μου, τα ξαδέρφια μου εκεί, καλώς όρισε, ξέρω τι, κάθισα και εγώ εκεί πέρα. Σαν χωριά τον πουλα που ήμουν και εγώ, κάθισα εκεί πέρα. Λοιπόν, λέει η θεία μου, είναι καλό παιδί. Λέω από μέσα μου, ακόμα δεν είδα τίποτα και φίλε, ήμουν και μικρή, δεν είμαι μεγάλη, είμαι μικρή. Πόσο ήσουν. Ναι. Λοιπόν, την άλλη μέρα το βράδυ, έρχεται ο άντρας μου με τη μάνα του. Ήρθε με τη μάνα του να ελέγξει τη μάνα του. Ήρθε και η μάνα του, η θεία μου τους καλωσόρισε, τους έβαλε στην καρέα, καθίσανε. Εμένα μου είπε, κάνε ένα καφέ, μου λέει η θεία μου, το έκανα τον καφέ, το έβαλα στο τραπεζάκι εκεί πέρα, καθίσανε να φάνε. Κοιτάγανε, κοίταξα κι εγώ, πήγα στην άκρη. Λοιπόν, λέει αυτός, λέει στο αδερφό μου, εγώ τι θέλω, λέει την Αγγέλα, λέει. Εγώ τώρα δεν ξέρω τίποτα. Μετά την άλλη μέρα, τώρα κάτσα τρεις μέρες. Ο πατέρας μου είπε να έρθεις γρήγορα να μαζέψουμε τις ελιές. Εγώ τώρα πήγα εκεί πέρα να ξεκουραστώ, λέω τώρα. Να κοιμηθώ, να μην με ξυπνήσει κανένας. Πρωί έρχεται ο πρώτος ο πατέρας μου. Σήκω, σήκω, ο ήλιος βγήκε. Ναι. Λέει Σταύρο, τι παθαίνουμε. Σταύρο σε λένε. Σταύρο. Λοιπόν. Ήρθε λοιπόν, λέει ο ξαδερφός μου, πρώτα ξαδερφιά είμαστε, λέει ο ξαδερφός μου, ήταν η αδερφή του, Αγγέλα μου λέει, και την αδερφή του του λέγανε Αγγέλα, Αγγέλα μου λέει, ετοιμάσου μου λέει, θα πάμε στο σινεμά μου, λέει, εδώ είναι το σινεμά μου, λέει, Ανεμόνη, δεν ξέρω αν μου την ήξερες, Ανεμόνη, Τραπεζόρι. Θα πάμε, λέει, παίζει ένα ωραίο έργο. Ω, ωραίο, λέει. Ερχόντουσαν και στο χωριό μας, παίζανε κινηματογράφους. Α, άμα είναι ωραίο έργο, θα πάμε να το δούμε. Ήρθε ο ξαδερφός μου, ήρθε η αδερφή του και ήρθε και του πατέρα μου η αδερφή. Πήγε να δει την κόρη της αυτή, ήταν στην Καλυθέα και ήρθε και από έτυχε να έρθει και εκείνη, ήρθε και αυτή και εγώ. Και ήταν και ο άνθρωπος τριαντάφυλλος. Λοιπόν, θα πάμε. Λέει ο ξαδερφός μου, θα πάμε, λέει, στο σινεμά. Βγήκε αυτός μόλις μας είδε, φαίνεται συνονοηθήκατε. Βγήκε ο τριαντάφυλλος μόλις μας είδε και λέει, κάτι τον είπε τον ξαδερφό μου, εγώ δεν είπα τίποτα, εγώ καθόμουν με τη θεία μου εκεί πέρα. Λέει, θα πάμε, πάμε ταξί, λέει, θα σας πω εγώ που θα πάμε. Βγήκαμε μέσα στο ταξί,
Αυτός ανεμόνι περάσαμε. Λέω, να η ανεμόνι, λέω. εγώ το αθώο, ε. Να η ανεμόνι. Λέει ο Σοκράτη τον έλεγε. Λέει ο Σοκράτης, όχι τα πάμε, λέει, στα ταμπούρια, λέει. Ξέρεις τα ταμπούρια. Δεν τα ξέρεις. Τα ταμπούρια είναι εδώ, είναι τη, ξέρεις αυτό που μένεις εσύ, πώς το λένε εκεί που έμεινες. Στην Νίκαια. Στην Νίκαια και από εδώ είναι τα ταμπούρια. Λοιπόν, θα πάμε στα ταμπούρια, λέει, παίζει, λέει, ένα πολύ ωραίο έργο. Ω, τα ταμπούρια, λέω, έχει πολλές σινεμάδες, λέω, από πάλι. Λοιπόν, μας πάει, τι να πάει στα ταμπούρια αυτός, μας πάει σε ένα κέντρο. Έξω μακριά, καλοκαίρι, έξω, σε ένα δέντρο και δέντρο. Διατάζει, λοιπόν, να φέρει τούτο, να φέρει εκείνο, να φέρει εκείνο, να φέρει, γέμισε το τραπέζι. Λοιπόν, να φέρει κρασί, να φέρει τούτο. Άρχισε η θεία μου να τρώει. Η θεία μου της άρεσε και το κρασί που ήταν. Έλα, βάλε μας κρασί, έλεγε η θεία μου. Βάλε μας κρασί, λέγε. Εγώ είμαι ο στράγκας, λέει, θα τα στραγγίξω. Πόσο ήσουνα. Ε? Πόσο χρονό ήσουνα. Ποιος, εγώ. Εγώ τα γνώρισα τον άντρα μου, ήταν 19-20 χρονών ήμουν. Τόσο ήμουν, ναι. Λοιπόν, λέει η θεία μου. Έπινε η θεία μου. Τέλος πάντων, έφερνε εκείνους μεζέδες, έφερνε εκείνο πιχαρά του, δεν ήξερε τι έφερνε. Θεός χωρίς, φάει το κεφάλι του. Λοιπόν, φάγαμε. Μου λέει αυτός που γυρίζει. Εκείνος καθόταν εδώ, εγώ καθόμουν εδώ, κοντά μου. Κοντά μου καθόταν η θεία μου, του πατέρα μου αδερφή, από εκεί ο ξαδερφός μου, από εκεί ξαδέρφη μου και από εκεί είμαστε όλοι γύρω στο τραπέζι. Λέει ο άντρας μου δεν κρατήθηκε. Μου λέει εμένα, ναι. Εγώ μου λέει, σε θέλω μου λέει, εσύ με θέλεις. Ακόμα δεν ξέρω τίποτα. Λέω δεν ξέρω το να λέω. Πώς θα σε ναι, λέει ξαδέρφη μου, πες σε ναι μου, ρε. Σε θέλει, σε θέλει. Λέει δώσε μου το χέρι σου. Δώσε με το χέρι και τώρα τι είναι το χέρι, δεν σου το χέρι. Πήρα. Μετά από την άλλη μέρα θα φύγω, ε. Τελείωσαν οι μέρες μου, θα φύγω. Αυτός δεν κοιμήθηκε. Αυτός πρωί-πρωί ήρθε στη θεία μου την πόρτα και περίμενε που θα φύγω. Πάρει ταξί για να με πάει στο σταθμό, πάρω το τρένο. Πήγαμε. Μετά λέω, δεν ξέρω τι λέω. Γιατί θα πει ο πατέρας μου, δεν ξέρω τι λέω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, καλά μου λέει. Καλά μου λέει, εμείς θα έρθουμε. Καλά του. Πλάτη του, δεν ξέρω. Λοιπόν, ήρθανε, θα έρθουμε λέει, θα έρθουμε τις τελευταίες αποκριές. Ξέρεις, στην Πάτρα γίνεται μεγάλο πανηγύρι ο καρνάβαλος. Το πατρινός καρνάβαλος. Από όλο τον κόσμο έρχονται. Λοιπόν, θα πάμε, λέει, θα έρθουμε λέει στον καρνάβαλο. Λέει. Λοιπόν, πήγαμε, με πήγε στο σταθμό αυτός, πήγε αμέσως, πήγε στο κέντριστο, μου πήρε βιβλία ρομάντζο, μου πήρε σοκολάτες, μου πήρε 1000 και μετά έδωσε την αγκαλιά μου. Πάρε μου λέει, θα πεινάσεις μου λέει, άμα δεν έχεις και λεφτά σου δώσω πάλι σουβλάκι. Τότε δίναν και σουβλάκια στα τρένα. Έχω, του λέω, ο πατέρας μου δώσει, τώρα μου δίνει λεφτά. Έχω, γιατί ο πατέρας μου τον πλήρουν τις εργάτες. Τα έπαιρνε από τις εργάτες, από τον έμπορο τα λεφτά, με επιδεσμίδες. Κατάλαβες, επιδεσμίδες. Και τα πέταξε μέσα στην αγκαλιά μου και μου έλεγε, πάρτα λέει Αγγέλα και πήγαινε πλήρωσε τις εργάτες. Δεν με ρώταε πόσα πλήρωσες, πόσα περισσέψαν, πόσα, ποτέ ο πατέρας μου. Αλλά εγώ όταν μένανε τα λεφτά, λέω μαμά της, λέω μείνανε αυτά της. Και άμα της γύρευα γάλι της μαμάς μου, έλεγε θα σου δώσω λεφτά και να πάω να πάρεις ό,τι θέλεις μου λίγο. Αντί δούλευα. Και ήμουν τίμιο κοριτσάκι καλό. Λοιπόν, ύστερα ήρθα εγώ στο χωριό. Λέει ο πατέρας μου, πώς τον είδες, ξέρω ρε πατέρας, τον είδες, του λέω, ξέρω σαν καλός φαίνεται, δεν ξέρω, του λέω. Λέω, είπανε, λέω, θα έρθουνε, λέω, το τελευταίες αποκριές, λέω, θα έρθουνε. Θα έρθαν, λέω, πατέρα μου, ποντιακά, θα έρθουνε.
Λέω ναι, λέω κάτσε να καθαρίσω λιγάκι την κουζίνα, να βάψω. Έπιασα κι εγώ έβαψα την κουζίνα, να βάψω. Θα έρθουνε λέω να μην μας δουνε λέω. Το σπίτι μας λέω, είχαμε και το σπίτι το διόροφο πάνω. Λοιπόν, καθάρισα, έωσα, έπειλα τα τζάμια όλα, τα καθάρισα, γυαλί γίνανε. Μου να μικρή. Πιάνω τα χέρια μου. Λοιπόν, μετά το ακούει κάποια γνωστή μας, πάρα μας, αυτή ήταν της αδερφής μου η Νουνά. Και εγώ την έλεγα, εμείς έτσι λέγαμε, την έλεγα Νουνά κι εγώ. Ήμουν μικρή, της έλεγα Νουνά και με αγαπούσε πολύ αυτή. Αυτή έκανε μια φορά ένα ταξίδι και πήγαμε στα Καλάβρητα, στο Μέγα Σπήλαιο, στην Αγία Λαύρα, η Νουνά μας. Πήρε την εγγονή της, εμένα και μια άλλη γυναίκα που πήγε, έγινε Χατσάβα που πήγε στα Ροσόλυμα. Άκου κι αυτή. Είναι άνθρωποι χριστιανοί. Λοιπόν, τα ακούει αυτή, τι λες ρε την Αγγέλα, ναι. Εγώ συνάμα του Αγίου Ανδρεός που έχουμε τον Άγιο Ανδρέα, πάμε στην Πάτρα και προσκυνάμε τον Άγιο Ανδρέα γιατί είναι μεγάλο σταυματουργό. Και μας έδινε η μάνα μου λεφτά. Πήγε να προσκυνήσει τον Ανδρέα μου λέει και πάει μείνε μου λέει στην κουμπάρα μου, μείνε εκεί. Ξέρεις, έρχονται και αυτοί στο σπίτι μας. Λοιπόν, πήγα τους είδα και αυτόν. Ως ύστερα εγώ, το μάθανε αυτοί. Η κυρία της Νουνάς μου η αδερφή είχε ένα παλικάρι, ωραίο παλικάρι και καλό παιδί και είχε ένα μαγαζί παραθαλάσσιο. Ξέρεις τη δουλειά έκανε. Παραθαλάσσιο ήτανε και δίπλα ήτανε ένα γεροκομείο. Οι γέροι κάθε πρωί ερχόντουσαν, δεν προλάβαινε ο Χρήστος να κάνει καφέδες. Σηκωνόταν και η μάνα του και πήγαινε. Εγώ μια βραδιά έμεινε εκεί και έφυγα. Δεν προλάβαινε, τόση δουλειά είχε. Και έρχεται, στέλνουν ένα πρώτο ξάδερφο μου, της πρώτης μου ξάδερφης, ο άντρας. Ο Μίτσος, δεν ξέρω αν ζει και πέθανε ο καλυμμένος, έρχεται και λέει, εγώ μέσα καθάριζα την κάμερα, έρχεται και λέει στον μπαμπά μου, ξέρεις λέει, ο Χρήστος λέει θέλει να την πάρει την Αγγέλα, λέει. Λέω, τι λέει αυτός, εγώ τώρα τι να πω, να πω εκείνο, τι να πω, τι λέει αυτός τώρα. Λέω, πατέρας μου, θα δούμε, του λέει ο πατέρας μου, θα δούμε, του λέει πατέρα μου, αυτά λέει, δεν γίνονται μέσα, θα δούμε, λέει. Πήγαμε λοιπόν. Ήρθε λοιπόν η απόκριση. Ο άντρας μου, η μάνα του, ο κουμπάρας του, τον Στεφάνος και ο άντρας μου και πρώτη μου ξαδέρφη και ένας κουμπάρος τους και συγγενείς τους και η μάνα του. Ήρθανε με το ταξί και όταν ερχόντουσαν στο χωριό μας εκεί ο δρόμος δεν ήταν καλοφτιαγμένος, ξέρεις. Και κάπου σταμάτησε το αυτοκίνητο. Στραβήκαν έξω και το βάλαν ξύλα και βάλαν φύλλα και βάλαν και το τραβήξαν ήρθα πάνω στο χωριό. Ήρθανε λοιπόν το βράδυ, καθίστανε. Εμείς λοιπόν βράδυ ήτανε ο πατέρας μου. Κάτι να τους κάνουν και να φάνε. Όχι, όχι, λέει θα κοιμηθούμε, λέει εκείνοι. Κοιμηθήκανε, ήταν οι ξαδέρφοι μου. Λοιπόν, αυτοί μόλις με είδανε, η κουμπάρα τους με το γιο της, ο γιος της είχε παντρεύτηκε και πέθανε η γυναίκα του. Η γυναίκα του είχε καρδιά και ήταν έγκυος. Και πέθανε η γυναίκα του, νέα κοπελίτσα, ήταν 22 χρονών τόσο. Και ήταν χείρος. Η μάνα του μόλις με είδε, ξέρεις τι έλεγε. Και η μάνα μου έκλαιγε γιατί είχαμε χάσει τον αδερφό μου. Πέθανε ο αδερφός μου, σκοτώθηκε από μηχανάκι. Ο Διονύσης μας. Λοιπόν, αυτή μόλις με είδε η κουμπάρα του έλεγε «Ου, τέτοιο κορίτσι» λέει. «Στο γιο μου λέει, θέλουμε μια τέτοια κοπέλα» λέει. «Αυτή θέλουμε» έλεγε στον μπαμπά. «Τώρα τι γίνεται» λέω. «Τι γίνεται» το λέει. «Τρεις έβγηκανε» λέει. «Παναγία μου». Ήμουν και μικρή, φοβόμουν. Εμείς λέει, το λέγε πουντιακά. Εμείς λέει, αίκον θέλουμε, λέει, αίκον παραπεί, μια τέτοια θέλουμε, τέτοια θέλουμε, λέει, γυναίκα. Εγώ δεν είπα τίποτα, πατέρα μου, τίποτα. Την άλλη μέρα, λοιπόν,
πήγαμε στο κούρσο, πήγαμε στο καραβάλι. Ο πατέρας μου δεν είπε τίποτε στον ανιψιό του εκεί που ήρθε για τον Χρήστο. Λοιπόν, εκείνος δεν ξέρω, παντρεύτηκε νομίζω, δεν ξέρω. Καλό παιδί ήταν, καλό παιδί. Καλό και ψυχή του ήταν, πώς να σας το πω, γελαστός. Ναι, γελαστός. Και αυτός γελαστός ήταν, χουρζούζης, έφαγε το κεφάλι του, τέλος πάντων. Λοιπόν, πήγαμε για τον καναβάλι, όλοι μαζί, και μετά ήρθαμε στο σπίτι με το αυτοκίνητο και μετά η μαμά μου είχε ετοιμάσει το τραπέζι, είχε κάνει πιλάφι με κότες, ψημένες φορές. Καθίστανε, φάγανε, κοιμηθήκανε και μετά ο άντρας μου ήθελε να με βγάλει έξω. Του λέω, δεν θέλω να με βγάλεις έξω. Γιατί μου λέει, γιατί του λέω, δεν μου έβαλε ούτε ένα δαχτυλίδι στο χέρι μου, ούτε τίποτε με έβαλε να με, λέγαμε έτσι, να σε αστιμώσει, ξέρω, να σε... Ναι, δεν με έβαλε δαχτυλίδι στο χέρι μου και θα βγω μαζί. Ωραία, λέει, το έχεις έτσι. Βέβαια, έτσι το έχουμε εδώ, του λέω. Όλοι μας το έχουμε αυτό, λέω. Αυτός δεν είπε τίποτε. Καλά μου, λέει, θα έρθουμε το Πάσχα. Θα έρθείτε το Πάσχα, ήρθε το Πάσχα, με έφερε βραχιόλια, με έφερε δαχτυλίδια, με έφερε καδένες, με έφερε και τι δεν με έφερε. Και καλή δουλειά. Ήτανε σε ένα εργοστάσιο οργοδηγός. Ήτανε μηχανικός, έφτιανε καλούπια. Και είχε και πολλά παιδιά που τους μάθαινε καλούπια. Όποιο καλούπι του φέρνανε, όποιο δηλαδή του φέρνανε ένα κουτάλι. Και του λέει θα μας κόψεις τόσα. Μέσω τώρα το έκανε αυτό σκαλούπι και αμέσως έβγαζε πόσες χιλιάδες κουτάλια. Μετά πυρούνια, μετά τις καρέκλες, τότε ήταν οι καρέκλες οι σεζλών που ανοίγουν και κλείνουν, ξέρεις, τα κρεβάτια, τα σεζλών. Όλα τα σίδερα αυτό του λέει φουλ. Από τον οραβνιαστήκαμε και πήγαμε. Ο αδερφός του σκοτώθηκε και ο αδερφός του ήρθε να με δει και σκοτώθηκε με το μηχανάκι και εκείνος. Στην Πάτρα, έξω από την Πάτρα. Άστα, μεγάλες ζημιές πάθαμε. Λοιπόν, και θέλω να σου πω, είχε πολλή δουλειά. Πάρα πολλή δουλειά είχε. Ύστερα αυτό το... Και ύστερα τον αγαπάγανε τον άντρα μου και μέσα. Αυτός ήταν από την Άξο. Ο Μαστεφάνος ήταν το αφεντικό του που είχε το εργοστάσιο. Του λέει, Τριαντάφυλλε, έμαθα παντρευτείς, εγώ θα είσαι Στεφανός, εργοστασιάρχη. Του λέει, αφού θέλεις εσύ, κύριε Μερτινέ, του λέει ένα Στεφάνος. Μα Στεφάνος και αυτός, ο Μερτινός. Αυτά ήταν η ζωή μας και αυτά περάσαμε στη ζωή μας. Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Περάσαμε και βάσανα, τι να κάνω. Έχασα και τον αδερφό μου, έχασα και τον κουνιάδο μου. Για πες μου δύο-τρεις κουβέντες στα ποντιακά που θυμάσαι, δηλαδή που λέγανε οι γονείς σου σε σένα. Οι γονείς μου λέγανε ποντιακά. Δύο-τρεις κουβέντες που σου έμειναν. Δύο-τρεις κουβέντες που σου έμειναν. Πολλά ξέρω εγώ. Ναι. Πολλά ξέρω. Λοιπόν, οι γονείς μου έλεγαν κορτσόπο. Κορτσόπο, μα να πει κορίτσι μου. Έλαδα, έλαδα, έλαδο. Κάτι θα λέω. Κάτι θα σου πω. Καμιά φορά ο πατέρας μου νευρίαζε και μου έλεγε, βλέπεις αυτό, θα σε δείρω, μου έλεγε. Και η μάνα μου τον εμίλαγε τουρκικά, ξέρει και τουρκική μάνα. Λέει, πώς τον έλεγε, τσοκ. Μικρούσα την, δηλαδή μην τη χτυπάς, αλλά το έλεγε τουρκικά το έλεγε. Μικρούσα την, έλεγε, να είσαι μικρή, μην τη χτυπάς, έλεγε ο πατέρας, η μάνα μου. Λοιπόν, έλεγαν κοντά. Ο άντρας μου έλεγε ένα ποντιακό τραγούδι, με έβγαλε με ένα ποντιακό τραγούδι. Με αγαπούσε, το λέω. Με έβγαλε ποντιακό τραγούδι. Κι εγώ νευρίαζα. Του λέω, τι τραγούδας, του λέω. Με έκανες ρε σύλλη, δούλια, χούνε, του λέω, τι τραγούδας. Μωρή, ποιος λογαριάζει, μου λέω. Έπαιρνε μέσα στην κάμαρα και τραγούδαγε στο κρεβάτι και τραγούδαγε. Και με έλεγε,
Αχ, άγγελα μου το μορφός είσαι, ασαμβίε άντρα. Άγγελα μου το μορφός είσαι, ασαμβίε άντρα. Αυσά τα άγγελα με τέμπε και τα κλέρας και χάντα. Όχω αυτά τα άγγελα με τέμπε και τα κλέρας και χάντα. Ξέρεις τι λέει αυτό το τραγούδι. Άγγελα τι όμορφη είσαι, χαράς που σε έχει ο άντρας. Γιατί άμα με έλεγε να με πάρει στον Περέα, να κάτσω κάπου στον καιρό, ο πατέρας μου δεν μ' αφήνει, είχαμε δουλειές, είχαμε εργάτες. Δεν μπορώ να αφήσω τις δουλειές μου. Και μου έλεγε, άστα και φύγει και τα ρημάδια σου λέει δεν χάνονται, λέει, πάλι εκεί είναι. Ναι. Πάλι μου έλεγε ένα τραγούδι. Ω, χάνδελα μου, δεν μπορώ φωτσίς. Ωχ, όμορφη είσαι, έμορφωση δεν και έχω να λέω. Όμορφη είσαι, όμορφωση δεν και έχω να λέω. Αν και έλεπω σε νύχτα ημέρα κλαίω. Ωχ, αν και έλεπω σε νύχτα και έλεγω. Και ύστερα έλεγε, ω, άγγελα μου το φλιστάνω πως, αρέ άμπουλια πουλια, άγγελα μου το φλιστάνω πως, αρέ άμπουλια πουλια, φόμε καντουρεύνεσαι και τα χωρέα το πουλα, ω, φόμε καντουρεύνεσαι και τα χωρέα το πουλα, έλα, έλα, λέω σε, και πασίπθακλαιο σε ψενοβόν και δίγο σε σωμαγιά δε βάζασε. Καταλάβεις αυτό. Αγγέλα μου τι όμορφη είσαι. Αυτή είμαι εγώ, κοίταξε. Βλέπεις. Αγγέλα μου τι όμορφη είσαι. Χαράς που σε έχει ο άντρας. Καταλάβες. Και ύστερα λέει το άλλο. Αγγέλα μου τι όμορφος είσαι. Αγγέλα μου το φουστάνο πως το φορεβά μου. Αρέα πουλια πουλια, ήμουνα και μοδίστρα εγώ, αρέα πουλια πουλια, έγραφα το φορεμά μου και έγραφα, έβαζα πάνω πουλιες, ξέρεις τώρα, χάντρες. Ήταν τότε σημώτες οι χάντρες, χάντρες έβαζα πάνω μου. Και αρέα πουλια πουλια, φοούμαι γαντουρεύνεσαι και τα χωρέα το πουλα. Φοβάμαι μη σε κοροϊδέψουν τα χωρέα το πουλα της Πάτρας. Κατάλαβες. Ρε κορόιδο, ο καλημέρος. Αυτά είναι η ζωή μας. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία είναι η ζωή μας. Αλλά να, ο Θεός δεν μας άφησε. Στάθη. Στάθη, ο Θεός δεν μας άφησε. Σταύρο.